Majestis prostin zoe, mitiri parcus atis zois, et as presvies tesseres litrum eveni, et thanatutas tigosimo. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός του Θεού Κράτος, η δικαστή και η δόξα κατάληξη του Θεού Σαν Μέχρι και την Ανθρωπία Αυτός δέσποτα κατά την ευταθμία του Κύπρου συνεχιμάσκε και τον Άγιο Νίκο του Δεπίσω με θυμόρ και τα συνεχόμενα μου πίσω τα ελέγχη που τσεκτήρουν σου. Κύριε Θεός, μου είσαι στο λαό σου και διόξα 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 και μία εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Όταν σκηνά ταύτα και συμφώνου με χαρισάμενε και σαρκάσει, αυτό και είναι κονδύλο τα αιτήματα που σα έφεραν πλήρω. Ο παρηγόνη είναι το παρόμοιο τη ζωή, ο οποίο πρέπει να είναι ζωή, είναι χαριζόμενο. Να έσπεται, κύριε Θεό, σε μόνο καταστήσει σε μονή στάγματα και στα θεία σα γέννητα. Όλο είναι μισό δίνει την κοινότητα. Λειτουργούν τον πίστη, εκφυλογούν τον συναγαθό του και σπάσα εδώ και την υποσκήνηση των παθητών και το ιό του Αγίου Πνεύματι. Μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λαϊσόν, Lord have mercy. Lord, have mercy. Whether for an abundance of the fruits of the earth and for peaceful times, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. To travel by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Be spared from all affliction, wrath, danger, and distress, and from the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Those who stand fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, and the scientists, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Ότι πρέπει εσύ, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.
Sessions of the Theotokos, Savior, save us. Es presbiestis Theotokos, Soter sosonima. Lord, have mercy. To you, Lord. For yours the dominion and yours the kingdom and the power and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and in the ages of ages. Amen. So, sonimas ie Theo en agis thavmastos ψάλλοντας η Αλληλούια. Save us, O Son of God, who are wondrous in your saints. We sing to you, Alleluia. Ως ον ημάς ιε Θεούν, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Εν ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Eleison. Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας. Αμήν. Εν δι την Παρθενίαν εφύλαξας εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μη την υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τες αιές λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Εν τη γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μη την υπάρχουσα τη ζωής,
κατάς πρεσβείας τάσας λειτουργάνει, εκ θανάτου τάς ψυχάς ημών. You gave birth. Ευλογημένη είσοδος των Αγίων Σου. Δεύτερον και προσφέρομεν Χριστόν σώσον ημάς ε Θεού όμεν αγί. Ο
το ετοιμάζεις, δεν κάθομαι και ψάχνω. Ο Μητρονικήσας αϊπαρθενόν. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα νυν και αΐ. Ο Θεός ο Άγιος, ο Αναγίης, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης εκουρανίου δυνάμεως προσκυνήμενος. Ο εκτούμι όντως εις το είναι παραγαγόν τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων καθηκόν ασύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατακοσμήσας. Ο οδηγούς ετούν τη σοφίαν και σύνησιν και μη παρορών αμαρτάλων, αλλά θέμενας επί σωτηρία μετάνοια. Ο καταξίωσες ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους και δύο τάφη, στήνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσίες και δομένης η προσκύνηση και δοξολογία προς Άγιον. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματων ημών των αμαρτών της Άγιον Ήρη και επίσκεψε ημάς εν εκπαστορικής. Συγχώρησον μην πάντλη μέλη να εκτίσει. Υπηρεσία σου το ψυχάστο του σώματος και δώσει μου. Ένας ιός τη λατρεύεις η πάσης της ημέρας της ζωής μου. Πεσβείες της Αγίας του Ιωκώσου και πάνω των Αγίων της Ιεμπαρες της Άγιος. Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Είναι επί
ψεύσεν η δεξιά σου. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, ειν εφύτευσεν η δεξιά σου. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και σε αυτήν εξιά σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Έλεξον Δέσποτα. Άγιος ισχυρός. Σώσον τους ευσεβείς. Σώσον τους ευσεβείς. Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Και Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, όλα τα έτη. Βαρθολομαίου
Βαρθολομέου του Παναγιώτατου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη. Αγιοτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, υπερθύμου και εξάρχου ωκεανών Ατλαντικού τε και Ειρηνικού, τιμών δε Πατρός και ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Ελπιδοφόρου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, υπέρ τίμου και εξάρχου ωκεανών Ατλαντικού και Ειρηνικού, ημών δε Πατρός και ποιμένα πολλά τα έτη. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλιέσαι το πνεύμα μου επί του Θεού το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Η δούγαρ από του νυν, μακαριούσι με πάσε γενέ. Προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, τούτο γαρ φρονίστο εν ημίν οκ εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένουσεν, μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενων. Και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό και ο Θεός αυτόν υπερήψωσεν, και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπέρπαν όνομα, ίνα εν το ονόματι Ιησού, πανγόνι κάμψι επ ουρανίων, επί γείων και καταχθονίων. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. The reading is from Paul's letter to the Philippians. Brethren, have this in mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him
and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus is Christ, is Lord, to the glory of God, the Father. Alleluia, alleluia, alleluia. Sofia Orthia, cusomen tu aio Evangelium. Ειρήνη πάση και το πνεύμα Τίσου εκ κατάλλου τον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα ως χωμέ. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην Τινά, κοινή δε της ονόματι Μάρθα υπερδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τη δε η αδελφή καλωμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού οίκουε τον λόγον αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, που μένεις η ότι η αδελφή μου μόνη με εγκατέλειπε διακονή, υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημάς και την βάζει περί πολλά ελώς δε εστί κρύα. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ή τη σου καθερεθίσετε απ' αυτή. Εγένετο δε εντολέγειν αυτόν ταύτα επαρασάρτης γυρή φωνή του είπεν αυτόν. Μακαρία η κυρία η μας φάσασάσε και μας τίουσε φύλασσα. Αυτός δε είπε, μενούν και μακαρία ακούοντες των λόγων του Θεού. Και φυλάσσοντες αυτό. The Holy Gospel is according to Saint Luke. Let us be attentive. Glory to you, O Lord, glory to you. At that time, Jesus entered a village, and a woman named Martha received them into her house. And she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving, and she went to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve you alone? Tell her then to help me. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. One thing is needful. Mary has chosen the good portion which shall not be taken away from her. As he said this, a woman in the crowd raised her voice and said to him, Blessed is the womb that bore you and the breasts that nurtured you. But he said, Blessed rather are those who hear the word. Ειρήνη σοι το Ευαγγελιζομένο και πάντι το λαό. Yeah.
όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δις άξιος των συνδεδεμένων τες αρχικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε, ψεγγίζει ή λειτουργήν σε βασιλεύ της δόξης. Το γάρ διακονήν συνέγα και φοβερών και αυτές τες επουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία να τρέπτος και να λιώτος γεγονός άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εκκριμάτισες. Επις λειτουργικής ταύτης και νεμάκ του θυσίας την ιερουργία με παρέδωτας ημίνος δεσπότης των απάντων. Συγαρμόνος, Κύριο Θεός, ημών δεσπόζης των επουρανίων και των επιβίων, ο επιθρόνου χειροβικού αποχούμενος από τους Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και αναγής αναπαυόμενος, σε την ειδησοπό των μόνων αγαθών και ειδίκων επίβλεψε με τον έτονο μαρτυρό. Καθαρισόν με την ψυχήν και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσόν με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ενδεδειμένων την της ιερατείας χάρη, παραστείνε τη Αγία Σου τάφη τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και άκραντον σου σώμα και το κοινό αίμα. Φίγαρ προσέρχομαι κλίνα στον εμαυτού αυχένα και δέω μέσα. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απαιμού, μη δε αποδοκιμάσεις να εκπαίδων σου, αλλά αξίωσε όπως είναι. Τώρα τάφης, εσύ καριό προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπανε σε μου ανάρκωση να φύγει το Πανέκκο. Και αεί και εις πανάς των αιώνων αμήν, και τα χειροδύο μυστικός ζώντες και τη ζωή ο Τριάδη και Τρισάγιον με προσάγοντες, πάσα μην διαιτητήν αποθόμεθα μέρημα. Δεύτε πως τιμήσουν και προσπέσουν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε πως τιμήσουν και προσπέσουν Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Εξάλληψαν το όνομά μου. Ότι την αμανία να μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου νόπιο όλοι μας και την δόση. Σαν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσεις. Και ρούγαρα να μην σε λύθουν και τα αμαρτίες εκείσεις έμειν. Λύσε με εξαιμάτων ο Θεός της Ευκλίας μου. Κάθεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη. Κύριε, επειδή θέλει σας θυσία να έχω τα όλα τα αυτόματα άλλου και διεκτήσεις. Θυσία το Θεό που μέρος του Θεού. Ας μένω Θεός και
Σκέπασαν οι μάσοι και από τον Θεό, ο δύο ξενοφυλών πάντα εχθρών και πολέμων. Ήνευσαν μόνο την ζωή, Κύριε λέησον εμάς και τον Θεό μας, σώσον τις ψυχάς. Ευλογητός ο Θεός, ευλογητός ο Θεός, ευλογητός ο Θεός. Ο Θεός ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Αυτός ευλόγησον την πρόσφαση κάθε και πρόσδεξε αυτήν την στιγμή του ουράνιου μας εκκλησιαστήριον. Μνημόνευσε ο Σέγαθος του Πλάθητος, τον πως ανεγγόμουν και διούσκος ήγαγον και ημάς ο Μεγαλύτερος διαφύλαξε εν τη ιερουργία των Θεών σου στηρίων.
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας. Δόξης Χριστέ ο Θεός ο Ελπίσης. Χριστός ο αληθινός Θεός ο Μάρτης. Παναχράμε και παραδούμε Αγίου, ως εις και την κίνηση μου ορτάζουμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, όσο ελέησαν και σώσαν εμάς. Πάρα που της πείρας μόνος τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριο. Ανέβη ο Θεός εν ολαγμό, Κύριος εν φωνής άλκυμος. Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, our Archbishop and Ecumenical Patriarch Bartholomew, the Holy Hierarchs, the constituents of our sacred Eparchial Synod, and all our brotherhood in Christ. Spiridon and Dimitrios, Deacon celebrating with us, Cilios, Alexander, Constantine, and Panagiotis, Dionysios, and Michael. Of Archon of the Holy Great Church of Christ, the of this sacred church, who chant herein, the President and the members of the Ladies Philoptochos Society, all those who are suffering from the illness of plague,
for their health and healing, and those who lead the fight against the coronavirus, doctors, medical workers, scientists, and all of their families, and all who have come to this divine and sacred mystagogy, may the Lord God remember in his Athenagoras and Demetrios, the ever-memorable patriarchs, our predecessors of blessed and everlasting remembrance, the archbishops Alexander, Timothy, Michael, and Diakovos, the ever-to-be-remembered hierarchs Chrysostom, Michael, Gabriel, Hieronymus, Photios, Philip, Germanos, Augustinos, Kalinikos, Evangelos, and Simeon. The blessed and ever-memorable founders and benefactors of this sacred church, Michael the Presbyter, Olga Presbytera, Clearchos, and Anastasia, our brethren who have fallen victim to the coronavirus, all those who have fallen asleep in the hope of the resurrection and eternal life, our fathers, brothers and sisters, relatives, godparents, teachers, and mentors in the faith, and all our brethren who have fallen asleep and whose names have been commemorated in the divine and sacred prophecies, may the Lord God remember in his kingdom always, now and forever, and unto the ages of ages. Εσύ ερωσύνη σου μισθή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντα την οικία ημών. Εσ' αγγελικές αορατός αγάπη μου, Κύριε, με δεκτή ευθύνσου. Ερωσύνης τη διακονία των Ιησούντων, ο Θεό, τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαια και ει του Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν εν έσω εσπαρτων επικαλωμένους εν όλη καρδία. Πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσίες κυρίου και ικάνωσον εμάς που συνεμήνσει δώρα του και θυσίες πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσιν εμάς εν διχάρτην οποιών σου και γενέστε εσύ ευπρόσδεκτον θυσίαν ημών και επιθυσίνωσε το πνεύμα της χάρτης του αγαθών εμάς επί άξιον και δίκαιον, σε εμήν, σε ευλογήν, σε ευλογήν, σε ευχαριστήν, σε προσκύνην, παντή τόπο της δεσποτείας σου. Συγχαρητέως, αναέχριστος, απερινόητος, μεθάλλητος, αείωνος, άρχουσον,
Εσύ και όνομα γεννήσιος και το πνεύμα στο Άγιο, εσύ εκτιμιώντας στην ημάς παρήγαγες και παραπεσώντας ανέστησες πάλιν και ο καπές της πάντα ποιόν. Έως ημάς στον ουρανό μέγαγες και την βασιλείαν σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήσιο Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των παραών και άφανων ευεργησιών των εισημάζων ημέρων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' αξιώσας. Και έτης υπαριστήκαστε χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων και χειροβήνων και σαραφήν εξ απέργα πολυώματα με κάποιοι αυτερωτά. Ας κατηγορήσουμε τον κόσμο. Δώσου, Κυρία. Πολλές. Πρώτη φορά, ε. I know. It's about time. Κυρία. Through the mercies. But you, Lord, through the mercies of your only begotten Son, with whom you are blessed together with your all holy, good, and life-giving Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Πάση και το πνεύμα τη σου. Αγαπήσου σε κυρίε και κύριε και ρεμά μου και τα φιλή μου και ρίσκα μου. Αγαπήσου σε κύριε ρίσκα μου. Χριστός εν το μέσο ημών και έστι και έστι. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός συνηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε υπερ ημών, επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανεθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα βόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώο ποιόν, το εκ του Πατρός προευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών, εις ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and he suffered and was buried. And he rose on the third day according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
and he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets, in one holy Catholic and Apostolic Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Eleon irinis thysian en eseo. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Μετά του Πνεύματος σου. Ανώσχομεν τας καρδίας. Ελκόμεν προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αξιών και δικαιών. Ον ρεπινίκιον ύμνον άγοντα. Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε εγωόμεν και λέγουν Άγιος και Πανάγιος, σύ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξη σου ως τον κόσμο σου, ούτως η αγάπη σας, ως το τον Υιόν σου τον μόνο γεννή δούνε. Ή να πάσω πιστεύουν σε αυτό μία απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιων. Ως ελθόν και πάσαν την υπερ-οικονομία πυρό σας, την νυχτή παραδίδω το μάλλον δε αυτόν παραδίδεται της του κόσμου ζωής. Λάβων άρτων εντες Αγίους αυτού και αχράντης και ονίκης και ψήν. Ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγιά σας, κλάσας, έδω και τις Αγίες αυτού μαθητές και αποστόλους υπόν. Λάβετε, φάγετε το μου εσύ το σώμα το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Ομοίως ο Κύριος μετά το δειπνίσε λέγον. Πείετε εξ αυτού πάντες του το εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνη της οποίου ταύτισαν τον δείξη και πάντων των υπέρ ημών και γεννημένων του Σταυρού του Τάφου της Τριημέρων Αστάσεως της εις ουρανούς αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξου πάλι την παρουσία σου. Τα σάκων σου προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Φέρομεν σε τη λογική τάφτη και αναμαχθούν τον Θεό και τον κατάπνο το Θεό στο Άγιο να θυμάσαι και το Βασιλάστηκε με το Μαρτωλό και λέει σώνη. Βασιλάστηκε με το Μαρτωλό και λέει σώνη. Θεός ηλάστητον με τον Αγχωρήτην έξω. Επίησον τον μενάρτον τούτον τίμιον. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύμα πίσω.
Εγενέστε τη μεταλαμβάνωση ει νύψη ψυχή, ει άφεση να μαρτύρει στην κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, ει βασιλεία. Κλίμα ή ει κατάκτημα. Έτσι προσφερομένη σε την λογική τάφτη λατρεία υπέρ των επίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκριτευτών και παντός πνεύματος δικαίου, πίστη και τελειωμένη. Εξαιρέτας εις Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξοντα εις κλείσιμον Θεοτόκου, και εν Παρθένου Μαρία. Now all generations Έτσι προσφερμένη σε την λογική τάφη και όπως τη Μέρης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των Αγίων Σεμνήτων, ανήκε και σε μνή πολιτεία διαγόνων, πέρα των Μεσοτάτων και Φιλοκρίστων και Μεγαλοσυλλών, πάση μοναρχή της Κοπής, της πανηγυριζούς εις ταύτης κοινότητας εις κοινήσεως της θεότητας, πάσης πόλεως και χώρας και κοινήσεων της κοινωνικής, μη στην κύριε πλεόντων ενδοκολούντων ασυνοκαμών με χαρόντων και εξωτηρίες αυτών, μη στην κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων της ιδίας ετής, εμπρότης μνήσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακροημερεύοντα, και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Among the first, Lord, remember Archbishop Elpidophoros. Grant that he may serve your holy churches in peace. Keep him safe, honorable, and healthy for many years, rightly teaching the word of your truth. And remember, O Lord, those who gave us calls to mind, and all the people. And all the people. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most honorable and majestic name, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Μετά του Πνεύματός Σου. Πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. For the precious gifts here offered and consecrated, let us pray to the Lord. That our God, who loves humankind, having accepted them at his holy and celestial and mystical altar, as an offering of spiritual fragrance, may in return send upon us the divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray.
Ευχαριστούμε, Συνεχίζει. Την ενότητα τη πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Καταξίωσον ημάς ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Τολμών επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και Λέγιν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήν το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οδήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους φυλάτες ημών, και εμείς η νέγης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από τον Ιερού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Πάση και το πνεύμα τη σου και παράσιμο το κυρίω κλείνομε. Χάρη τη κυρίω. Χάρη τη κυρίω. Χάρη τη κυρίω. Χάρη τη και εκτιμή και φιλανθρωπία. Πρόσκε κυρίω σου Χριστό Θεό με τσαγίου κατά τη κυρίω κατά θέμα δόξη τη βασιλεία σου και ορθέ του αγιάσι μα. Ο άνω του πατρί σου καθήμενο και όδε ημουν ωρά του σου και καταξίωση την καθιά σου και με τα δίνει του ακράμπου σώματό σου και τιμή και δίμων παντή του λαού. Τ' Άγια της Αγής μελίζεται και διαμελίζεται ο όμως του Θεού πάνω του μελιζόμενος και μηδέποτε διαιρούμενος Ισόιος Ισκύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεόν Πατρόν, τον αμήν. I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Ότι
θέστοτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, εμείς κρίνομαι για τα άγια τα άφθα για το ανάξιμο της κάθαρσης και αγιασμό ψυχής και του σώματος. Της παραβόλα της μελίσης ζωής και της ημίας, εμείς τους Θεός ηλάστη τίμη το μαρτωλό και λέει ζώνη. Ο Θεός ηλάστη τίμη το μαρτωλό και λέει ζώνη. Όσοι το μαρτωλό και λέει ζώνη. Προσέρχομαι Χριστό το αθανάτο μας ημί και θυμών. Μεταδίδω τέμι, ελπιδοφόρο των αξιοευχείων, Άγιον και Πανακύρα των σώματων, ημί και ερχομένο με βασιλείο το επαναστάτω μεταδίδω το Παναγιώτη το μεταδίδω τέση Κωνσταντίνο το επαναστάτω Πρεσβυτέρο εισήν σου αμαρτιών και η ζωή του Bye.
θα πούμε χαιρετίσματα. Τώρα είναι το κήρυγμα. Beloved brothers and sisters in Christ, how wonderful it is to return to this blessed church, this beautiful church of the Hamptons, and to celebrate with all of you this glorious feast of the Holy Dormition of the Most Holy Mother of God and Ever Virgin Maria, Theotokos Panagia. As I stand here under the dome of heaven, as it is here, so magnificently portrayed above, I am moved particularly by the psalmic verse that encircles the drum of the dome. For it brings together all of the iconography and ties it to the present feast of the Dormition, the Dormition, which is also called the Little Pascha, το μικρόν Πάσχα του καλοκαιριού, of the Theotokos that we celebrate today. It says, «Ανάστηθη, Κύριε, εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου». Arise, O Lord, into your rest, you and the ark of your holiness. The vision of heaven above us is of our Lord, the Pantocrator, who is depicted in the middle, holding the everlasting gospel and bestowing his blessing with his right hand. Around him is a rainbow of lattice work which speaks of the Mother of God, for she is the framework of all humanity, through whom the Lord looks out upon us all. This feature of your dome, here in the Hamptons, this dome echoes the very first church constructed in Constantinople, lost for more than 500 years, which is the Church of the Holy Apostles, ο Ναός των Αγίων Αποστόλων. In this Church of the Holy Apostles in Constantinople were buried first the Apostles, whose relic survived until that time, and then, after the Apostles, were the Emperors. So all the Emperors of Constantinople, of the Byzantine Empire, were buried in this Church of the Holy Apostles. Sadly, this church was destroyed to make way for a mosque, the Mosque of the Conqueror, today called Fatih Jami. And the treasures of this church today lie buried beneath the streets of the city under that mosque. But there is a very special memory of it, described more than 800 years ago by Nicholas Messaritis, who eventually became the Metropolitan of Ephesus. Nicholas of Ephesus speaks of the dome of the Holy Apostles in this way, and I read what he says. This dome, he says, exhibits an image of the God-man Christ, looking down, as it were, from the rim of heaven, looking forth through the windows and leaning out through the lattice after the manner of irresistibly ardent lovers. This is what
Metropolitan Nicholas says of Ephesus of that time. Now I want you all to look up into the dome of your church. And I want you to understand that you have created something very special here in the Southamptons. This visual echo of this first church of Constantinople, which is now gone from view for centuries. But it lives on. It lives on because of your faith here in the Hamptons. In these difficult days, when we have seen our Hagia Sophia seized and her wondrous icons and mosaics covered, when we see the glorious Chora Monastery, and her mosaics and frescoes are in grave danger, I tell you this. Knowing that our eparchy of the Ecumenical Patriarchate here in America, our archdiocese, is preserving the deep memories, brings great joy to my heart. Your faith here honors the Virgin, our Panagia. Your faith honors the great Church of Christ. Your faith honors this feast of the Dormition that we celebrate today together. For as I said before, the Virgin, our Panagia, is the window. She is the lattice work through which and through whom the Lord sees us all. Is this not a wonderful thing to imagine? Who better to think of with love than your own mother? And if the Lord sees every human being through his mother, will he not extend to them every blessing, every grace, every saving mercy? Consider your own mothers, whether they are among the living or with those who have passed on. Can you imagine a world where everyone treats everyone else as their own mother? Cruelty would vanish overnight. Misery would disappear in a day. Love and respect for every child of God would be the usual, commonplace occurrence. My beloved Christians, that is why this Feast of the Dormition is exemplified in the verse that surrounds the drum of the dome here in your church. For truly, the Lord has gone up to his rest. In his resurrection and ascension into heaven, he has gone up in glory. But who would leave his mother behind? She who is the ark of his holiness, in whose womb he was conceived, and whose womb he was born, who nursed him, cared for him, washed him, and tucked him into the bed at day's end. She also ascends in glory to the celestial mansions prepared for us all today, her Dormition Day. This is the person par excellence that the Lord Jesus Christ sees when he looks at us. For as we say in the Creed, he is consubstantial with his Father, but he is also consubstantial with his Mother, and we are as well through our shared human nature. Then it should be no wonder, but still a marvelous miracle, that the Virgin tastes of the first fruits of the resurrection by her holy Dormition. And she continues her son's mission of caring and granting mercy to the world. As we chant in the Apolitikion of the day, today, endigenisit in Parthenian ephylaxas, endikimisi ton kosmon ou katelipes theotoke, which means, in giving birth,
you preserved your virginity, and in your dormition you have not forsaken the world, O Theotokos. My beloved brothers and sisters, this is our hope and this is our salvation. May our Lord Jesus Christ always behold us through his love for his Holy Mother. And may this Church of the Dormition here in the Hamptons always bear witness to this love of God, love for every human being. Amen. Από Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ladies and gentlemen, we're so honored to have His Eminence here and to welcome you here today. As we come forward for Holy Communion, we ask you to please be aware of the precautions and the state regulations we have in place. Our ushers will dismiss you row by row. Please stay where you are until your ushers dismiss you to come forward for Holy Communion. This is the most reverent, most efficient, and most compliant in terms of regulation way for us to come forward for Holy Communion. So please stay where you are. Your ushers will let you know when it's your time to come forward. We will be receiving communion by a multiple single-use spoon. So when you come forward, you're going to receive, you're going to take a paper communion cloth. You're going to hold it under your chin. His Eminence or one of the clergy will give you communion from the spoon, set the spoon aside. You're going to then deposit that napkin into that bowl, and you'll be able to receive your andidro from the next bowl in individually wrapped white bags. Again, your ushers will direct you to the nearest clergyman and let you know when it's time to come forward. We will also be distributing Holy Communion from the exterior for the church for those of you who are seated in overflow seating. Thank you. Στόμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού. Άφεση τους αμαρτιών και η ζωή του πονήρου. Στόμα και Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού. Σώμα και αίμα Χριστού. Σάφεσιν σωμαρτιών και η ζωή.
ημερών και εις πλην την αιώνια. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει. Κάθεση του αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Σώμα και όμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει. Όνει. Σώμα. Κάθε σύμφωμαρτή. Όμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει. Θεού. Κάθε σύμφωμαρτή. Όμα και αίμα Χριστού. Όμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Παναγιώτη. Παναγιώτη. Άφεση του αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Γερμαίοι. Άφεση σου αμαρτιών και η ζωή την αιώνα. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει ο δούλος. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Δημήτριος. Το είναι την αιώνα. Κόμμα και αίμα Χριστού. Πάνει ο δούλος του Θεού. Σώμα και αίμα Χριστού. Πάνει ο δούλος του Θεού. Come closer, please. Έλα, πιο κοντά. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει ο δούλος. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Αμαρία, της άφεσή του αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει. Σώμα και αίμα και η ζωή. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού. Της άφεση του αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Σώμα και ο δούλος του Θεού. Σώμα και πάνει ο δούλος του Θεού. Της άφεση του αμαρτιών. Σώμα και αίμα Χριστού, αμπάνει η δούλη του Θεού. Τώρα η σάφεση του αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Σώμα και αίμα Χριστού, καλαμβάνει. Είνα, η σάφεση του αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Σώμα και αίμα Χριστού, καλαμβάνει. Your name? Καρολίνα, η σάφησή σου αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Σώμα και αίμα Χριστού, μεταλαμβάνει. Σώμα και αίμα Χριστού, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, Μάξιμος. Μάξιμος. Σώμα και αίμα Χριστού, κάνει ο δούλος του Θεού. Σώμα
σώμα και αίμα Χριστού. Λαμβάνει η δούλη του Θεού, ξανθεί, άφεση σου αμαρτιών και η ζωή του νεό. Σώμα και αίμα Χριστού, μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού Ανδριάννα, εις άφεση σου αμαρτιών και η ζωή του νεό. Σώμα και αίμα Χριστού, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, Δημήτριος, εις άφεση σου αμαρτιών και η ζωή του αιώνιου. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού, Ειρήνη, εις άφεση σου αμαρτιών και η ζωή του αιώνιου. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, Παναγιώτη, εις άφεση σου αμαρτιών. Δώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Ειδωμέν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, ευρώμεν πίστην αληθή, αδιαιρετών τριάδα προσκυνούντες. Εδώ. Δείξ' τον μπροστά και μετά. Πάντοτε νυν και αΐ. Πάντοτε νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας του αιώνου. Ορθή μεταλαμβώντες. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Εσύ, Κύριε, ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ δόξαν αναφέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομε. Στα αγγλικά, είναι αγγλικά. Αγγλικά. Ευλογών τους ευλογούντας, σε άλλη αρχή διαβάζει. Ο ευλογών τους ευλογούντας. Νο, στα αγγλικά. Αυτό είναι νο. O Lord, bless those who bless you and sanctify those who put their trust in you. Save your people and bless your inheritance. Protect the πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Αυτός υπάρχον, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρώσας πάσαν την πατρική οικονομία. Πλήρωσον χαράς και αφροσύνης της καρδίας ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και έως του αιώνος. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και έως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ή ευλογημένον από το νυν και έως του αιώνου. Δεν παρακολουθούν οι ψάλτες τι κάνουν. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και έως του αιώνου. Από του νυν και έως του αιώνος.
From this time forth and to the ages. Πάλι ξεκάνουμε, τι να τους πω. Please come next to me. Don't you see that there is an interruption? Why don't you chant something? Again, we pray for the servants of God, Gina Maria Stavros, Mihaly, Maria Vasily, Mihaly, Nadine, Christina, Nicholas, Ioannis, Evdokia, Garfilia, Barbara Stavroula, Georgios, Ioannias, brothers and sisters, Ioannis, Evangelia, Katerina, Sophia, Minas, Maria, Elpidos, Elpis, Tomas and Margaritas, Argyro, Antonios, Angelica, Tina, Statis, Ioannis, Dimitra, Chris, Jackie, Henry, Charlie, Olivia, Mary, Catherine, James, Andrew, Ginny, Christine, Dennis, Andrew, Evangeline, Sia, Mary, Dionysius, Eleni, Andrew, Penelope, James, Nico, Nikki, Christopher, Aubrey, Meltidis, Lucy, Apostolos, Antonia, Athanasios, Eleni, Gregory, Maria, Evgenia, Antonia, Christos, Evelyn, Ioannis, Marina, Eleni, John, Maria, Evgenia, George, Stacy, and Yaya, Evgenia, John, Chrisana, Panayotis, the priest, Constantina, Presbytera, Constantine, Theodora, Vasilios, Panayotis, Christina, and children, John, Chrisana, Irene, John, Shoba, John, Ariana, Irene, and family, Galina, and family, Michael, and family, Regina, and family, Mark, and family, Grace, Basra, and family, Michael, Stavroula, Stavros, Panayotis, George, Frederico, Panayotis, George, Barbara, Nicoleta, Spirodula, Spiro, Renos, Tassos, Cristalenia, Joey, Xantipi, Cristalenia, Nico, Ekaterini, Louis, Jimmy, Sophia, Ariana, Ekaterini, Michael, Irene, Lambro, Eliana, Irini, Pareskevi, Stavros, Stavros, Elena, Michael, Despina, Irina, and Christina, Nicholas, Despina, Elias, Irene, Nicholas, Christos, Constantinos, Constantinas, Nicholas, Sophia, John, Irene, Constantino, Despina, Calliope, and Kiriaki, Jim, B, Jamie, John, Eleni, Anna, Calliope, Bill, Beatrix, James, Sebastian, Nicole, Sophia, Polly, and Ava, Sophia, Clayton, MJ, Philip, Patty, Sophia, Elvis, Constantinos, Aphrodite, Maria Arguro, Stella, and Ava. Kyrie eleison.
Αγία του Χριστού, μεγάλη με εκκλησία, στην Ιεράδη μόνα και τους κόφτους, την πόλη του Αυτού, και μας απόλυν και χώρα καθοργής, τη βούλη του Συνού καταπλωτισμού, πυρός του Αγέρασε και τον Ισάλλον, και ο εμφυλίου πολέμου και εμφυλίου χαράτου, υπερφυλίου ελευμένη και βριάτου, ο Θεός ο σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλεος, ήλεος γενουήμιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Δώσ' το αυτό να το κρατήσει κάποιος. Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν εορτάζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, κυριελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντα την οικία ήπη εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
πατέρα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμου και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυν αυτά εν τη Αγία Σου Μεγάλη Εκκλησία, εν τη Ιερά ημών Αρχιεπισκοπή, εν τη πανηγυριζούση ταύτη κοινότητη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εν της οίκης των εορταζόντων και των εορταζουσών και εις τον κόσμον σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασου. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζοντας σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να απέμπωμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Λούσιοι επτώχευσαν και πεινάσαν, οι δεξιτώντες τον Κύριο, που κελατοθήσονται ως το φύκιο των αρχιδιακών. Now is the official of the diaconate, so you have to tell us something. Αγαπητοί μου αδελφοί, my dear brothers and sisters, in every feast, only good things happen. So it was not only the feast, δεν ήταν μόνο η πανήγυρη που τη γιορτάσαμε, κάναμε και την αρτοκλασία. Now we have two more good things to do. The one is expected, the other is a surprise. The expected is the officium of the new archdeacon that we have in our archdiocese after the ordination of Father Eleftherios just a week ago. We have a succession, and every succession is better than the predecessor, and that is so encouraging and hope-bearing for our church and for our archdiocese. Father Eleftherios was a brilliant deacon. But now we have Father Dionysios, who succeeds him today, and we will offer him, bless him now as the new archdeacon of the archdiocese. He's a brilliant theologian. His family is here, mother and father, and we are all so much proud of him, like his family, that our church has such young men, young clergy, who are the hope of the church for the future, come in and join in the church and give us joy like today. Now, the least we can offer to him is the blessing to become an archdeacon. Kelepson. Kelepson. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πρέπει να έρθει από την άλλη μεριά. Γιατί όταν έχω σηκωμένο το δεξιχέρι, δεν μπορώ να διαβάζω από δεξιά. Κύριε Δεϊθόμεν. Κύριε Δεϊθόμεν. Η ταπεινώτηση μόνο δια της χάριτος του Παναγίου και τηλεταρχικού Πνεύματος προχειρίζεται σε
Διονύσιον των Διάκονων εις Αρχιδιάκονων της Καθημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο την Αρχιδιακονίαν το γέννη ημών τη αφάτω σου προμηθεία δωρισάμενος, του διατάτην και διακονήν εν της υποβεβικώσιν υπουργής των θείων σου μυστηρίων. Αυτός ένδυσον την χάριν ταύτην της Αρχιδιακονίας των παρόντα δούλων σου αδελφών ημών Διονύσιον και κατακόσμησον αυτών της ευνότητής σου εν αρχή ίσταστε των διακόνων του λαού σου και υπόδειγμα καλών αυτών γενέστε της μετέπειτα. Ποιησον εν γύρι ποιον υφθάσε και δοξάζειν το μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος. 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 Τα έχετε τα άλλα. Τα έχετε εδώ. Εντάξει. Now, Father Alex, I need you here. Because the second good thing that will happen is a surprise. But it doesn't concern you personally, dear Father Alex. It concerns Father Konstantinos. Father Konstantinos is an exemplary priest of the Archdiocese. He is ministering the church for 18 years now. And it is time and it is worthy to offer him the cross of the Protopresbyteros of the Archdiocese of America. Father Constantine, the cross that I will offer you is a cross which is copy from the cross of Hagia Sophia in Constantinople. It's the same cross that is on the logo of the Archdiocese. It's another sign of the close and very strong bonds and connection we all have to the Mother Church of Constantinople. And not only that, Father Constantine, it comes from Constantinople, the city that bears your name, and it is also made, this cross is made in Constantinople. It's sent like 3 days ago, and you are one of the first presbyters of the Archdiocese who receives the officium of the protopresbyter of the Archdiocese and receiving this cross. Please, κελεύσατε. Στη μέση. Κελεύσον. Κελεύσον. Κελεύσον δέσποτα αιετών προσφερεμενών σοι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κυρίου δεϊθόμεν. Ο Master Lord Jesus Christ our God, who has bestowed the priesthood upon mankind and has endowed us with the grace of this gift and honor, and appointed us, who are duly devout, to exercise authority over the members of the priesthood and over those who serve your mysteries in lesser orders. Endow also with your grace our brother Constantine, and adorn him with integrity, that he may stand at the head of the priests of your people. Enable him to set a good example to those who are with him, and graciously grant that he may attain piety and be worshipful even to an old age. Lord, have mercy on us all, for you are a good and loving God and the bestower of wisdom. All creation praises you, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Η ταπεινώτης ημών, δια της χάριτος του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος, προχειρίζεται σε πρωτοπρεσβύτερον της Καθημάς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Άξιος. Άξιος. This is the cross of Constantinople. Άξιος, Πάτερ Κωνσταντίνε, να ζήσεις. Άξιος. Έλα, Πάτερ. May I say axia to the presbytera also, you know, she's axia presbytera, να είστε καλά. Ευλογία Κυρίου και ελέωσε του Θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την απόλυση δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μας δόξα. Glory to you, O God, our hope and our Lord, glory to you. May Christ our true God, to the intercessions of his most pure and holy mother, before we celebrate today through the power of the precious life-giving cross, the by whose power of heaven and all of the saints, have mercy upon us and save us for his word. And τι ευχόμενον Αγίον Πατέρων ημών, Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τι ευχόμενον Αγίον Πατέρων ημών, Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να πω δύο λόγια. Να πω δύο λόγια να κλείσουμε σήμερα. Just to say a few words to close this beautiful feast. As I said, in the feasts only good things happen, and I pray fervently to our Lord Pantocrator, who is looking upon us from heaven and from this beautiful dome, which, as I said in my preach earlier in my sermon, is a copy of Constantinople. We are all children of Constantinople, of the Mother Church, so I hope that every time we celebrate the feast of the Dormition of Theotokos here in this beautiful church, only good things happen. And the best thing that can happen next year is the victory over this pandemic, so that we can attend the services like we used to do in the past, to see the face of each other like we used to do in the past without the masks, and to pray closer to each other, not only the prayer, but our social life, our family life, it comes back to its normalcy, and we are all healthy next year. So to be healthy and to be safe and to be able to celebrate next year this feast, please be careful. The church is trying to support you, to protect you, and not to expose you to any danger. So, I understand for all of us it's difficult. Nobody likes the situation like this that we are right now. This is necessary. Necessary because we love you, because we want everybody to be here next year and to celebrate the feast of the Dormition. Axios for the Archdeacon, the new, but Axios also for Father Constantine, who is serving the church for 18 years. 18 years. It's unbelievable how the years pass. And you are so young. And your presbytera and your children are gone. So we have succession in the church, my dear brothers and sisters. And this is so encouraging
for everybody. We will not stay in the past. I see so many young children, girls and boys. I see so many altar boys. This is a living church. This is a church with a future. And this is the model of the church I want to see in every parish I visit. I want to commend the fathers of this church, Father Alexander Lucios, Father Constantine, now the protopresbyter, their presbyteres, the parish council president, and all the members of the parish council, the Philoptochos Society, ladies Philoptochos president, and all the members, the psalti, the chanters. You are so progressive to have on your right the psaltria gineka, my God. Αυτό είναι πολύ ωραία. And αριστερά, I have the seminarian Panagioti, who is celebrating his name day. Both Chronia Pola. Mary and Panagioti celebrate their name day. Ah, you're Mary. Okay, yeah. I didn't know that. Chronia Pola, Mary, God bless you. And Chronia Pola to all everybody who celebrates today. God bless you all. Chronia Pola. Your Eminence, if I may, I was not expecting to be made proto-presbyter today. So I want to just say, before, I want to say three things, if I may, with your permission. The first is thank you for being with us today. This is your church, and it's always an honor when, as our Father, you come home to us, whatever circumstance brings you to the East End. So Father Alex and I, the parish council, all of us here, we thank you for being here, and we're grateful for your presence and your blessing and your leadership. Father Dionysios used to do summer camp here. He was he ran our summer camp program. So all the altar boys know him. So for him to celebrate liturgy for us today and to be made an archdeacon today with us was very special to our hearts. So God bless him, and thank you for choosing to do that here. I don't feel very worthy, like anyone is, to receive an honor from the church, but I'm very grateful. And I hope that that honor in some small way translates to honor for our church community and God's glory. So I thank you for that. We are also sorry that we won't have the normal hospitality that we normally have for all of the faithful who come to celebrate our feast day with us. But as a small consolation prize and as a small gesture of deep gratitude for your being with us today, as you leave the church, you'll find a Mr. Softy truck. Ice cream is on us. God bless you. And Chronia Pola ki evlogimena for everyone who celebrates. Thank you again, Your Eminence. Thank you. And again, as we come forward, please do wait for the direction of your ushers. We do want to try to maintain